της εκδήλωσης θα γίνει με τους δημοτικούς συμβούλους εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν. Παρακαλώ πολύ για ευνόητους λόγους οι τοποθετήσεις να είναι σύντομες. Ο στόχος μας σήμερα είναι καθαρά αναγνωριστικός και απευθύνεται σε εσάς που ασκείτε διοίκηση και εφόσον πιστέψετε το όραμα, θα το μεταφέρετε και στους υπόλοιπους, θα συμμετέχετε στον προσδιορισμό της ταυτότητας και στο όνομα της προσπάθειας και στο τέλος θα καθορίσουμε από κοινού τους άξονες και τους συντονιστές που θα αναλάβουν την επίτευξη του στόχου. Για την παραπάνω διαδικασία, όπως ενημερωθήκατε και νωρίτερα, τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει μια αρχική ιστοσελίδα, στην οποία θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις απόψεις τους, τόσο για το ψηφιακό λογότυπο, το οποίο θα πρέπει να είναι έπιχο και να δύναται να μετατραπεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, την καταγραφή των αξώνων και τη συμμετοχή, την αρχική εκδήλωση του ενδιαφέροντος. Εφόσον ανοίξει επίσημα η πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναμένεται τον Οκτώβριο του 2021, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου διαβούλευση δημόσια για τους άξονες, για τα επιμέρους στοιχεία όλων των εγχειρήματων. Παρακαλώ όποιος θέλει να τοποθετηθεί να μεταβεί στο μικρόφωνο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και πριν την τοποθέτησή του να αναφέρει την ιδιότητά του ώστε να καταγράφεται. Σας υπενθυμίζω το πρωτόκολλο, αν και εφόσον επιθυμούν πρώτα οι βουλευτές και στη συνέχεια οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Επιθυμεί κάποιος? Ο κύριος Χρυσομάλης. Βουλευτής Μεσσηνίας, κύριος Χρυσομάλης Μήτους. Καλησπέρα, σεβασμιότατε, πρωτοσύγκελε, συνάδελφο και κοινοβούλιο, δήμαρχε, επικεφαλής των υπόλοιπων παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην δήμαρχε Πύλου, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, νομίζω δεν μπορώ να τηρήσω όλο το πρωτόκολλο, δεν σας βλέπω και όλους, φίλες και φίλοι. Όταν ήρθε η πρόσκληση από το Δήμο Καλαμάτας για αυτό το πρόγραμμα να γίνει Καλαμάτα ουδέτερη κλιματικά πόλη, άρχισα να ψάχνω το πρόγραμμα και να δω τι είναι όλο αυτό. Στην αρχή είδα ότι η πρόταση ήρθε από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, εστερνίστηκε η πρόταση από τον Δήμαρχο. Βλέπω σήμερα, νομίζω, το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων να είναι εδώ και ομόφωνη απόφαση όλοι να προσπαθήσει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν θα πω λεπτομέρειες, ο Νίκος Μπασακίδης ανέλησε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Η δεύτερη μου σκέψη που είχα αναρωτηθεί ήταν εμείς ως πόλη, ως Καλαμάτα, στις κατευθύνσεις που λέει το πρόγραμμα έχουμε κάνει πράγματα. Η συνάδελφος, η κυρία Κουράκλη, τα ανέλησε πάρα πολύ αναλυτικά και φυσικά πως τα πιάνει τα βήματα για το πρόγραμμα, ο Γενικός Διευθυντής τα είπε αναλυτικά. Ναι, είναι ομόφωνη απόφαση και νομίζω συμφωνούν άπαντες, γιατί νομίζω δεν υπάρχει διαφωνία στο ότι η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων είναι κάτι καλό. Δεν υπάρχει διαφωνία ότι η ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κτηρίων είναι κάτι καλό και νομίζω θα προχωρήσει τάχιστα ακόμα περισσότερο αυτή και στην πόλη μας, ειδικά με τον νέο εξοικονομό που θα βγει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία ότι τα πάρκα τσέπης είναι κάτι πολύ χρήσιμο και εξυπηρετούν τους δημότες μας. Δεν υπάρχει διαφωνία ότι σύγχρονα μέσα αστικής συγκοινωνίας είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και εξυπηρετεί τους δημότες. Δεν υπάρχει διαφωνία ότι το να φυτευτούν τα ράτσες στα κτίρια είναι κάτι όμορφο. Γενικώς δεν υπάρχει διαφωνία για αυτά που προβλέπει το πρόγραμμα. Είναι πράγματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα όλων μας. Συνεπώς, το να βοηθήσουμε όλοι να γίνει μια καλή πρόταση να κατατεθεί είναι ακριβώς γιατί εξυπηρετεί πάνω απ' όλα όλους τους δημότες. Εννοείται ότι η συνεργασία θα είναι άριστη. Νομίζω κρίσιμο σημείο για να φύγω λίγο από την πόλη είναι η συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Μπακογιάννη, που νομίζω είναι αυτός στον οποίο θα γίνει η προετοιμασία όλων των φακέλων από την Ελλάδα. Εννοείται οι δικές μου δυνάμεις είναι διαθέσιμες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και προς αυτή την κατεύθυνση, αν και πάρα πολλοί συνάδελφοι μηχανικοί που βλέπω εδώ τον ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και αυτός μηχανικός. Από εκεί και πέρα, επειδή μου αρέσει να είμαι ρεαλιστής,
θα χαθεί κάτι μεγάλο αν δεν μπούμε στο πρόγραμμα. Να μιλήσω λίγο, λέω, να πάρουμε την άσχημη πλευρά των πραγμάτων. Εγώ νομίζω ο στόχος ο μεγάλος και αυτό το οποίο θα υπηρετήσουμε όλοι είναι ακριβώς κατά τη διάρκεια σύνταξης του φακέλου αυτά που θα συναποφασίσουμε. Και είτε πάρουμε το πρόγραμμα, είτε η Καλαμάτα ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, είτε όχι, θα είναι ο δικός χάρτης, τον οποίον όλοι θα κληθούμε να υπηρετήσουμε για την πόλη μας, για την πόλη που αγαπάμε, τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα η ένταξή μας στο πρόγραμμα θα είναι καταλήτης υλοποίησης, γιατί θα υπάρξει μεγάλη χρηματοδότηση. Αλλά νομίζω και στη χειρότερη περίπτωση, πάλι αυτή η προετοιμασία μας ενώνει όλους, γιατί μετά θα τα πρωτοεπίσουμε και θα προσπαθήσουμε, αν όχι μέχρι το 2030 που προβλέπει το πρόγραμμα, όσο μπορούμε το κάθε ένα μέρος από αυτά που προβλέπει το πρόγραμμα να το υλοποιήσουμε μόνοι μας με πόρους που θα βρούμε ίσως από άλλα προγράμματα. Συνεπώς, για να μην μακρηγορήσω, ναι, Δήμαρχε, είναι ένας στόχος στον οποίο όλοι μπορούμε να ενταχθούμε με ανοιχτό μυαλό, με ανοιχτό πνεύμα. Νομίζω μπορούμε να τον επιτύχουμε και είναι κάτι το οποίο όλοι θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα, σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, αποφεύγω τις προσφωνήσεις για θέμα χρόνου και όχι από έλλειψη σεβασμού. Είναι γεγονός ότι για κάθε τόπο, για κάθε πόλη, για κάθε περιοχή, η διαδρομή στον χρόνο ακολουθεί συνήθως μια γραμμική, μια σταδιακή εξελικτική πορεία. Άλλοτε μικρές παρεμβάσεις και άλλοτε μεγαλύτερες σχεδιάζονται και υλοποιούνται, προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται τόσο σε υποδομές όσο και σε λειτουργίες, ώστε να βελτιώνεται σταθερά και βήμα-βήμα κάθε χρόνο και με συστηματικότητα η καθημερινή ζωή όλων μας, των πολιτών. Αναφέρομαι σε αλλαγές και βελτιώσεις στις υποδομές και τις υπηρεσίες, στο περιβάλλον και τις συγκοινωνίες, στα κτίρια, στους δρόμους και τις πλατείες. Αλλά αναφέρομαι και στον τρόπο με τον οποίο ζουν και λειτουργούν οι πολίτες. Αναφέρομαι στις υπηρεσίες και την εμπειρία που αποκομίζουν οι επισκέπτες, τόσο αυτοί που έρχονται συχνά και τακτικά, όσο και αυτοί που επιλέγουν με εποχικά κριτήρια για να επισκεφθούν τον τόπο μας. Με λίγα λόγια δηλαδή, αναφέρομαι σε όλους τους πυλώνες που συνθέτουν το τοπικό μας πλούσιο, το τοπικό μας πλαίσιο, τη δική μας κοινωνία. Αναφέρομαι στη δική μας καθημερινότητα και στις δικές μας ζωές. Και αναφέρομαι στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και λειτουργούμε, τόσο εμείς, όσο και όλοι αυτοί που επισκέφτονται τον τόπο μας. Και υπάρχουν βέβαια και στιγμές στις οποίες οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις δεν είναι τόσο γραμμικές. Γιατί δημιουργούνται εκείνες ακριβώς οι συνθήκες που μας επιτρέπουν να εξετάσουμε εκ νέου τις κατευθύνσεις μας, να εικονίσουμε νέα ολιστικά και συμπεριληπτικά σχέδια και να εξετάσουμε νέες προοπτικές, να διαμορφώσουμε σε βάθος εξελίξεις και να επιλέξουμε νέες διαδρομές που θα κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα αλλά και τις ζωές των πολιτών. Σε ένα τέτοιο σημείο, ιστορικά μοναδικό, βρισκόμαστε και σήμερα. Γιατί η πόλη μας αποκτά τη δυνατότητα να διεκδικήσει με αξιώσεις μια νέα διαδρομή, μια νέα πορεία προς το αύριο, η οποία υπόσχεται να αλλάξει με δομικό τρόπο πολλά, αλλά και να βελτιώσει δυναμικά τις προοπτικές και τις προσδοκίες μας. Η υποψηφιότητα της Καλαμάτας, ώστε να γίνει μία από τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης, αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για εμάς. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να εκπονήσουμε ένα ολοκληρωμένο και πλήρες σχέδιο, να καθορίσουμε εκ νέου την πορεία της περιοχής μας, να προγραμματίσουμε νέες δράσεις και πολιτικές, στοχευμένες στον τόπο και τους δικούς μας ανθρώπους και να υλοποιήσουμε σημαντικές βελτιώσεις στους τρόπους και τις διαδικασίες που ακολουθούμε καθημερινά όλοι μας. Τα ωφέλη για την περιοχή μας, πραγματικά πολλά και σημαντικά. Η Καλαμάτα θα αποκτήσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ένα εθνικό κέντρο καινοτομίας.
να εφαρμόσει πρωτοποριακές πρακτικές, ένα δυναμικό σχέδιο δράσης που βελτιώνει και αναβαθμίζει δραστικά τις καθημερινές μας λειτουργίες. Αφενός με διασφαλισμένη κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση και αφετέρου με ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό και ολοκληρωμένο σχέδιο. Η πόλη μας μπορεί να γυρίσει σελίδα, αποκτώντας αυτόν τον οδικό χάρτη που χρειάζεται για να το κάνει πράξη. Δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα και την αισθητική, στην οικολογία και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και υποδομών, στη μείωση των ρήπων, στη φιλικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση πόρων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο πάντα την κλιματική ουδετερότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μπορούμε να δώσουμε λοιπόν πνοή και οξυγόνο στο αστικό μας περιβάλλον και να επιδράσουμε καταλυτικά και εμφατικά στη διαμόρφωση μιας νέας αστικής πραγματικότητας. Μέσα από την προσέγγιση αυτή, η Καλαμάτα κερδίζει ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια και ακόμη αποκτά μοναδικά χαρακτηριστικά που την αναδεικνύουν και την ξεχωρίζουν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ μέσα από την υιοθέτηση νέων μορφών διακυβέρνησης και την εφαρμογή νέων μοντέλων δράσης για το κλίμα, η Καλαμάτα μπορεί να μετατραπεί σταδιακά σε ένα μοναδικό κέντρο καινοτομίας και σε ένα εθνικό και διεθνές παράδειγμα προς μίμηση. Την ίδια στιγμή οι πολίτες απολαμβάνουν συνολικά ένα βελτιωμένο τρόπο ζωής. Οι καθημερινές συνήθειες αλλάζουν και η συνειδητότητα αυξάνεται. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες βελτιώνονται και εξυγχρονίζονται με τρόπους και δράσεις που αναβαθμίζουν το βιωτικό επίπεδο και την ποιότητα της ζωής. Η κινητικότητα στον αστικό ιστό ανασχεδιάζεται. Η επαγγελματική και επενδυτική δραστηριότητα ενισχύεται. Με λίγα λόγια, η ζωή όλων μας γίνεται καλύτερη, ευκολότερη, πληρέστερη και δημιουργικότερη. Στην πορεία αυτή, ξεχωρίζω τέσσερα πεδία δράσεων, στα οποία οι παρεμβάσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία τόσο λόγω της επιδραστικότητας που διαθέτουν, όσο και λόγω της προστιθέμενης αξίας την οποία προκαλούν. Η υλοποίηση ενός κέντρου καινοτομίας νέων τεχνολογιών, εστιασμένο στο 5G, του πρώτου σε ολόκληρη τη χώρα, είναι αναφίβολα μια θετική άποψη σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό γιατί μέσα από την ανάπτυξη και διαχείριση καινοτόμων και πρωτοποριακών εφαρμογών, γύρω από την ευφυή γεωργία αφενός, την πολιτική προστασία αφετέρου, αλλά και τη ανάδειξη του τουριστικού μας προϊόντος, προσεγγίζονται τρία από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας. Η αηφόρος ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα, η θωράκιση των τοπικών κοινωνιών μας απέναντι στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και η αρμονική συνύπαρξη της τουριστικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα με αυτή τη δράση θα αποκατασταθεί και η φήμη της πόλης μας και θα επανατοποθετηθεί στο επίκεντρο του τεχνολογικού εξυγχρονισμού και της πρόοδου. Στο ίδιο πλαίσιο άλλωστε εντάσσεται και η προσέλκυση των ψηφιακών ομάδων, δηλαδή πολιτών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα επιλέξουν την Καλαμάτα ως τόπο της απομακρυσμένης εργασίας τους για λογαριασμό μεγάλων εταιριών, εκμεταλλευόμενοι βέβαια το φυσικό πλούτο της περιοχής, τις κλιματολογικές συνθήκες, τις υποδομές, τα πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά και τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της πόλης. Γιατί μέσα από τη διαμόρφωση ενός νέου τεχνολογικού πλαισίου, ενός σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος, αφενός φιλικό προς τη φύση, αλλά και αφετέρου απολύτως λειτουργικού ως προς τις επενδύσεις, την ιδιωτική επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες, διασφαλίζεται η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός της πόλης σε επίπεδο υπηρεσιών και τεχνολογικών υποδομών που τελικά καρπώνονται όλοι, χωρίς εξαιρέσεις. Ιδιαίτερη προτεραιότητα επίσης θα πρέπει να δοθεί σε υποδομές και καταστάσεις που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση. Και αυτό γίνεται περισσότερο ξεκάθαρο αν κανείς αφουγκραστεί τις πρώτες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, όλο και περισσότερα κίνητρα θεσπίζονται με σαφείς εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Την ίδια στιγμή, η συγκεκριμένη τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα και την αυτονομία, την επιχειρησιακή συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των οχημάτων, την ευκολία οδήγησης, την εξοικονόμηση πόρων, λειτουργίας και συντήρησης. Τέλος, ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να υπάρξει αναφορικά με την ενεργειακή αυτονομία των βασικών υποδομών της πόλης. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κλιματολογικές ηλιοφάνειας που επικρατούν στην περιοχή μας, η χρήση φωτοβολταϊκών μονάδων για τις υποδομές της πόλης μπορούν να καταστήσουν ενεργειακά ουδέτεροι ως προς το περιβάλλον, αλλά και σημαντικά φθηνότεροι ως προς το ενεργειακό κόστος. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το εγχείρημα πρέπει να είμαστε σαφείς
σε ένα θεμελιώδες και σημαντικό σημείο, ότι σε αυτή τη δράση κανείς δεν περισσεύει. Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα σχεδιασμό που μας χρειάζεται όλους και δεν μπορεί να εφαρμοστεί με μικρή συμμετοχή από την πλευρά της κοινωνίας. Γιατί είναι ένα πλάνο και μια προοπτική που αφορά ολόκληρη την περιοχή, αγγίζοντας τη ζωή, τις ατομικές επιλογές, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις του καθενός και της καθεμιάς μας. Και ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλίσουμε αξιόπιστα και αποτελεσματικά τη μεγάλη επιτυχία της προσπάθειας είναι μόνο μέσα από συνέργειες που πρέπει να προδιαγραφούν και να αναπτυχθούν και μέσα από επικοινωνία, συμμετοχή και κοινές δράσεις να προκύψουν και τελικώς να υλοποιηθούν. Γι' αυτό όλοι μας οφείλουμε οργανωμένα και συστηματικά να γίνουμε κοινωνία αυτής της προσπάθειας και προάγοντας τη συναντήληψη και τη συμπόρευση με την κοινωνία των πολιτών στο πλευρό μας, να κάνουμε πράξη τη μεγάλη αυτή αλλαγή για τον τόπο μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει. Σας ευχαριστώ.